Λοιπόν, έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο. Ο κύριος Βασίλης Καπερνάρος είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε, ποινικόλογο. Καλό μήνα σας εύχομαι. Καλό μήνα. Φάντη, καλό μήνα. Να είστε καλά. Να είστε πάντα καλά. Καλή εργατική εσάς. Πρωτομαγιά και εσείς να είστε πάντα καλά, γερός και δυνατός. Και βεβαίως να είστε κοντά στα γεγονότα και κοντά στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έτσι. Γιατί ο δικηγόρος είναι σαν τον γιατρό. Αν έχεις ανάγκη, προσφεύγεις στο δικηγόρο, έτσι δεν είναι. Ο γιατρός προσφέρει περισσότερα. Διαφορετικά θα έλεγε κανείς, γιατί γενικά, ναι. Τώρα καθίσει την ανάγκη του είναι αναγκαίος και ο δικηγόρος, έτσι. Όπως ας πούμε τώρα στην περίπτωση εδώ του Γιώργου Κιμούλη, όπου εκδικάστηκαν, έγινε η συζήτηση και την αγωγή του ηθοποιού που έκανε στα δικαστήρια, έτσι, για ηθική βλάβη και διαφυγόντα χρέη που είχε καταθέσει εναντίον κατά της Ζέτας Δούκα, της Δώρας Χρυσικού και του Νίκου Ψαρά, αλλά και στο ΣΕΙΕ, σωστό. Μάλιστα. Δύο αγωγές συζητήθηκαν. Αυτό να θυμίσουμε. Είχε αρχίσει από κάποιες δηλώσεις της ηθοποιού, έτσι, στην εκπομπή «Πάμε Δανάη», όπου είχε κατηγορήσει ουσιαστικά τον Γιώργο Κιμούλη για την παράσταση που έπαιζαν μαζί το 2008, «The Closer», για ηθική και ψυχολογική και λεκτική κακοποίηση, με λίγα λόγια. Ναι. Οπότε πάμε στο σήμερα. Λεκτική και ψυχολογική. Ναι. Το είχε θέσει ως λεκτικής και ψυχολογικής φύσεως θέμα. Mm-hmm. Και ο ένας πανελίστας εκεί που το ανακοίνωσε σε μια πρωινή εκπομπή έβαλε τη λέξη βία. Οικειοποιήθηκε αυτή τη λέξη βία η κυρία Δούκα και μετά την επαναλάμβανε συνεχώς ότι ήταν λεκτική και ψυχολογική βία πια. Θέλω να πω το εξής, αν το τοποθετήσω με κύριε Λιοπούλου σε μια γενικότερη βάση. Όπου επιτρέψτε μου, την επιβεβαίωσαν η Δώρα Χρυσικού και ο κύριος Ψαράς, έτσι, που ήταν μαζί στην διαπαράσταση τότε. Και ήταν, μαζί πράγματι και ήταν μόνο αυτοί οι τρεις, παρά το γεγονός ότι δούλευε πολλοί κόσμος εκείνη την ημέρα στο θέατρο. Και καλός ή κακός, συμπτωματικός ή όχι, το αντιλήφθηκαν μόνο αυτοί οι τρεις. Το κίνημα MeToo, πρέπει να το θέσουμε σε μια άλλη βάση, σας είπα προηγουμένως, σε μια πλατύτερη βάση. Το κίνημα MeToo είναι ένα ιερό κίνημα που έγινε με βάση, ξεκίνησε από την Κίνα, έφτασε στην Αμερική και η Tamara Berk, μια η οποία είχε υποστεί σοβαρές κακοποιήσεις σεξουαλικές, το έκανε κίνημα. Mm-hmm. Και έτσι ξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Εδώ ασκός του αιώλου άρχισε από λοιπόν, τη Ζέτα Δούκα όμως. Στην Ελλάδα λοιπόν ακριβώς, είχε ξεκίνησε αυτό, το ονόμασαν MeToo από την υπόθεση Μπεκατόρου. Με τη γνωστή υπόθεση Μπεκατόρου. Mm-hmm. Το μη του σημαίνει και εγώ επίσης. Όταν έρχεται και καταγγέλει σεξουαλικές πράξεις εναντίον της η κυρία Μπεκατόρου, το μη του είναι άκερο. Γιατί και εγώ επίσης δεν έχει καμία σχέση, γιατί η ίδια η κυρία Δούκα δεν έχει καμία σχέση με σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική πράξη. Καμία, το αποξαφήνεις αυτό. Και πέσαμε, για να το συνδέσουμε με το προηγούμενο, στην λεκτική και ψυχολογική λεκτικής και ψυχολογικής φύσεως θέμα. Και το εξειδίκευσε με μία ειρωνία πάνω στη σκηνή που της προκάλεσε ένα καλλιτεχνικό βραχυκύκλωμα. Δηλαδή, σας παρατηρεί για κάτι ο κύριος Υποφάντης και εσείς τον καταγγέλλετε για δημοσιογραφικό βραχυκύκλωμα. Τέτοιο αδίκημα τουλάχιστον μέχρι τώρα στην Ελλάδα δεν έχει προκύψει. Και λέμε λοιπόν ότι αυτό ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός που μετά από 13 χρόνια τρία άτομα μαζί πήγαν και τον κατήγγειλαν όχι στα αρμόδια όργανα, στην τηλεόραση. Ήταν για θέμα δουλειάς, για θέμα εργασίας. Ακριβώς. Να έχει να κάνει με το θέατρο, δηλαδή. Μόνο. Επειδή ο κύριος Κιμούλης έχει και το ρόλο του σκηνοθέτη. Μάλιστα. Ο σκηνοθέτης ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι σαν τον αρχισυντάκτη που έχουμε εμείς. Έχει το απεριόριστο, τον διευθυντή ειδήσεων. Έχει ακριβώς. Το απεριόριστο στους υφιστάμενους, είτε είναι το όχι άντρας, σε τρόπο. Είτε είναι άντρας, ναι. Είτε είναι γυναίκας, να πει ενδεχομένως και με τον οποιοδήποτε τρόπο πρέπει να το κάνουμε ανοιχτό. Όχι. Γιατί πολλές φορές όταν έχεις να κάνεις με επαγγέλματα τα οποία συνδέονται με το κοινό, δεν μπορείς να παραβιάζεις κανόνες, ήθους απέναντι στο κοινό, τους οποίους θα πρέπει να τους τηρούμε κατά γράμμα. Ούτε απέναντι στον άνθρωπο όμως, βρε Νίκο, δεν μπορείς να λες με όποιο τρόπο τώρα. Για πείτε μας λοιπόν τι έγινε εκεί. Ήταν για θέμα δουλειάς. Στον εργασιακό χώρο. Μόνο, γι' αυτό και ασχολήθηκε και το ΣΕΗ. Τα λέω αυτά γιατί σε μια προχτεσινή εκπομπή βρέθηκε ο θεσμικά εκπροσωπών το ΣΕΗ πρόεδρος του και έλεγε ανακρίβειες, για να μην πω έλεγε ψέματα, μαζί με τον δικηγόρο της κυρίας. Λέω λοιπόν ότι όταν έχουμε να κάνουμε με το ΣΕΗ, αυτά τα θέματα αφορούν συναδελφικές διαφορές. Δηλαδή διαφορές μεταξύ των ηθοποιών. Αυτά έχει να κάνει το πειθαρχικό του ΣΕΗ. Σε αυτό λοιπόν το πειθαρχικό του ΣΕΗ που δικάσαμε και μια αγωγή που καταφερθήκαμε εναντίον του για πάρα πολλούς λόγους δικαιολογημένους για μας και θα αποδειχθούν στο δικαστήριο ήταν ότι
Ξέρετε, δεν συνέβησαν αυτά, κύριοι, που συνέβησαν. Και δεν συνέβησαν καταγγελίες. Άκουσα προχτές ότι ήταν 13 καταγγελίες. Δεν υπάρχουν 13 καταγγελίες στο ΣΕΗ. Μία μόνο υπάρχει και θα μνημονεύσω το όνομά της, μία κυρία Κοκκινοπούλου, η οποία εκ των υστέρων απεδείχθη ότι εννοούσε άλλα περιστατικά, διότι όταν είπε ότι τον είδα σε εκείνο το θέατρο, είχε κάνει λάθος η κυρία και εννοούσε άλλο θέατρο, που δεν ήταν ο Κιμούλης. Για να καταλάβετε τι γίνεται. Καμία άλλη καταγγελία σαφής δεν κατατέθηκε στο ΣΕΗ. Υπήρξαν στα site και σε κάτι social media κάποιες μεμονωμένες παρατηρήσεις κάποιων κύριων, όπου τις πήρε το ΣΕΗ και τις έστειλε στο πειθαρχικό. Μέσα σε αυτές τις καταγγελίες ήταν οι δύο των υποτιθεμένων μαρτύρων, του κυρίου Ψαρά και της κυρίας Χρυσικού. Και ήταν κι άλλες δύο που είχαν αναγραφεί ως καταγγελίες που τις χρησιμοποιούν, όπου οι κυρίες αυτές εκλήθησαν και δεν πήγαν να καταθέσουν. Μάνι-μάνι από τις 13 είναι 3-5 καταγγελίες, οι οποίες δεν θεωρούνται καταγγελίες. Ναι. Τυπικά και τυπικά. Και ουσιαστικά καμία καταγγελία. Για να συνοψίσουμε, σε αυτού του είδους τα θέματα, όπως είπατε, όταν κάποιος σκηνοθετεί το έργο και κάνει παρατήρηση σε κάποιο ηθοποιό, η παρατήρηση αυτή μετά από 13 χρόνια δεν μεταμορφώνεται σε Me Too και τέτοια πράγματα και καταγγελίες αόριστες και γενικόλογες. Υπάρχει βέβαια οργασία. Αλλά όταν έχουμε και μια σωματική βλάβη, υποτίθεται, που προήρθε από μια κλωτσιά. Κλωτσιά, να ισχυρίστηκε ότι την κλώτσισε, έτσι, την κυρία Δούκα. Έτσι, αυτό πει. Σκέπτεστε να σας κλωτσίσει ένας άντρας στο 1,90 στο στήθος και εσείς δεν θα πάτε ούτε στον οικογενειακό σας γιατρό. Δεν θα πάτε στο πλησιέστο. Μπορεί να μην πάνε, κύριε Καπερνάρο, και το ξέρετε γιατί καλά. Μπορεί να μην πάνε. Γιατί και να μην μπορεί να σκεφτεί δουλειά, το όνομά τη, την έκθεσή τη. Και γιατί μπορεί και πήγε στην τηλεόραση μετά από 13 γιατί χρόνια. Έτσι και δεν μπορεί να πήγαινε τότε. Μα με συγχωρείτε, τώρα θα την καταδικάσουμε γι' αυτό, κύριε Καπερνάρο. Μα δεν δικάζουμε. Εγώ αναγκάζομαι να προσφύγω στις τηλεοράσεις. Διότι όταν κάνει μια καταγγελία στην τηλεόραση και διαμορφώνει ψευδεντυπώσει στον κόσμο και χάνει ο άλλο 3 συμβάσει δουλειά. Σημαίνει ότι πρέπει να πάμε στον κόσμο δια της τηλεοράσεως πάλι, να αναμορφώσουμε την εντύπωση και να πούμε, ξέρετε, αυτά τα ψεύδι δεν υφίστανται και μην σχηματίζετε τέτοια εντύπωση για τον κύριο Κιμούλη, διότι όλα αυτά είναι εξυπηρετητές σκοπιμότητες. Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Κιμούλης, ιδιαίτερος ηθοποιός, ιδιαίτερος σκηνοθέτης, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει την τέχνη, τώρα μην γελιόμαστε, έχει κάνει καταπληκτικά πράγματα. Τι άνθρωπος είναι, τον έχετε ζήσει από κοντά, είστε δικηγόρος του. Ή θα μπορούσε να ξεφύγει και να φτάσει σε τέτοιου είδους. Είναι στη δουλειά του πάνω. Ας το πούμε και υπερβολικά τελειομανής. Και ξέρω πολλούς συναδέλφους του και περισσότερο και στο καλλιτέχνες του τραγουδιού. Ναι. Που είναι και αυτοί τελειομανείς. Ξέρω και πολλούς δικηγόρους που είναι τελειομανείς. Την ίδια ώρα δηλαδή που κάνεις παρατήρηση σε ένα συνεργάτη σου και μάλιστα νεότερο, που το κάτω-κάτω είναι και επί το συμφέρον του. Για το συμφέρον του. Προς όφελός του, προς όφελός του. Αυτό θεωρείται ακόμα και μέσα στα πλαίσια της όποιας αυστηρότητας. Αν και ακόμα και αν του φερτείς, θεωρηθεί ότι αυτό είναι δίστροπο. Πρέπει να βγει μετά από 13 χρόνια και να λέει ανοησίες στην τηλεόραση και ο άνθρωπος να χάνει τη δουλειά του, εγώ ή όχι. Να ορίσουμε. Έτσι ώστε εσύ να κερδίσεις 5 λεπτά. Κοιτάξτε. Δεν ήταν και άσημη τώρα, επιτρέψτε μου, και η Ζέτα Δούκα, κύριε Καπερνάρο. Δεν ήταν άσημη, είχε πορεία. Εγώ δεν είπα ότι είναι άσημη, είπα ότι δεν είναι διάσημη. Και ήθελαν αυτά τα 5 λεπτά διασημότητος να τα εκμεταλλευτούν και από εκεί και ύστερα άνοιξαν δουλίτσες. Να ορίσουν την ίδια λίγο ώρα τα που όρια... κάποιοι άλλοι έχασαν δουλειές. Αντιλαμβάνομαι και για κανέναν δεν πρέπει η τηλεόραση προσωπικά, να... Γι' αυτό και εγώ προσωπικά τέτοιες ενέργειες γενικότερα προσδοκώντας να έχει ένα αντίκτυπο, τις ονομάζω κεροσκοπικές, τυχοδιοκτικές και αρεβιστικές. Για κανέναν δεν πρέπει η τηλεόραση ουσιαστικά να καταργεί το τεκμήριο της αθωότητας όταν γίνεται μια καταγγελία. Ωστόσο, να ορίσουμε λίγο τα όρια του εργασιακού εκφοβισμού. Γιατί μου μιλάτε ότι έχει δικαίωμα κάποιος παλιότερος, το νεότερο, να κάνει μια παρατήρηση και αυστηρά και πιο αυστηρά. Τι θα πει πιο αυστηρά, όταν ο άλλος μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, να του δημιουργηθεί μια φοβία. Ακούστε, μην περάμε μηνύματα. Καλά τα λέτε εσείς. Εγώ σας λέω όμως ως ανταπόδειξη. Εσάς, αν σας φερθώ εγώ ως προϊστάμενός σας, ως αρχισυντάκτης ή ιδιοκτήτης του καναλιού, σας φερθώ άσχημα. Ορίστε. Και αντιεργατικά. Ορίστε. Και αντισυναδελφικά. Και αν θέλετε να το. Ό,τι υπερβολή θέλετε να αναβάλω. Τι θα κάνετε, δεν θα πάτε να το καταγγείλετε. Μιλάω όχι σεξουαλικά. Να μην το λέτε για τη δουλειά, για το θέμα δουλειά. Το σωστό είναι να το καταγγείλουμε. Μιλάω για εργασιακά θέματα.
για εργασιακά θέματα. Και θα προσφύγετε. Αν σας χτυπήσω, δεν μου κάνετε μήνυση, θα πάτε στο αστυνομικό τμήμα. Να. Εάν σας χτυπήσω και έχετε πόνους, δεν θα πάτε στο γιατρό. Δεν θα έχετε ένα έγγραφο, έστω τυπικά μετά από 13 χρόνια, να πείτε: κοιτάξτε, ναι, μεν δεν το καθήγγειλα, αλλά πήγα στο νοσοκομείο, πήγα στο κέντρο υγείας και έχω αυτή τη σοβαρή. Κύριε Καπερνάρο, εάν υπάρχει, οποιαδήποτε χειροδική, κάνεις μήνυση και τελειώνει υπόθεση. Δεν είναι. Και ασχολούνται οι αρχές. Πολύ σωστά. Άρα οι γυναίκες που κακοποιούνται, ας πούμε, και είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Πάνε και το καταγγέλνουν. Οπωσδήποτε πρέπει να πάνε. Πρέπει. Επιβάλλεται. Επιβάλλεται και συμφωνώ μαζί σας. Εάν δεν πρέπει για το δικό τους λόγο και δεν το κάνουν, θα εφαλιστούν μετά από 13 χρόνια στην τηλεόραση να καταγγέλνουν αυτό. Εσείς και λέτε... πρέπει να το δεχτούμε ότι είναι αληθινό, γιατί ένα παρεάκι τριών ατόμων έκανε το παρεάκι και έκανε με αυτές τις επιπτώσεις για αυτόν και για τις συμφεροντικές αιτιολογήσεις μετά για τους δικούς τους που βρήκανε δουλειές. Και μέχρι σήμερα βγαίνουν και λένε αυτά που λένε χωρίς να κριθούν από τα αρμόδια όργανα. Ο κύριος Κιμούλης, γιατί άργησε να προχωρήσει και εκείνο σε αγωγή και όλα τα υπόλοιπα ενδικά μέσα τα οποία χρησιμοποιεί? Γιατί κεραυνοβολήθηκε από τα γεγονότα. Φυσιολογικό είναι. Και ο Κιμούλης δεν είναι δικηγόρος. Αν συνέβαινε σε μένα, θα το έκανα την άλλη μέρα. Τώρα... Εννοείται, είναι, πολύ σοβαρό, είναι πολύ σοβαρό πάντως το θέμα αυτό. Το οποίο έχει καταγγελθεί ο κύριος Κιμούλης. Μετά δεν είναι. Μετά, το... μετά από πόσο καιρό από τις καταγγελίες? Λίγους μήνες. Τώρα δικάστηκε. Δικάστηκε ουσιαστικά. Συζητήθηκε και περιμένουμε απόφαση. Και έχουμε και κρεμούν τα ποινικά. Δηλαδή οι μηνύσεις για συκοφαντική δικαιοσύνη. Ναι, ναι. Οι μηνύσεις. Ψευδή καταμήνυση, ψευδορκίες κτλ. Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, έτσι. Θα σας ειδοποιήσω. Να έρθετε. Και, ναι, και θα σας ειδοποιήσω και επειδή το παιχνίδι, τέτοια παιχνίδια που παίζονται υπόπτως στις εκπομπές και στα πρωινά κτλ. Μακριά από εμάς αυτά. Γνώση, υπεύθυνα θα μου δώσετε ένα mail, θα σας στείλω τις αγωγές. Ναι. Στις αγωγές μας μέσα με φωτογραφίες και με έντυπα, τα περιλαμβάνουμε, έχουμε όλα τα γεγονότα. Γιατί εμείς μιλάμε με γεγονότα. Και το λέω αυτό, ξέρετε γιατί, όχι για κανένα λόγο. Και δεν με ενδιαφέρει και ο Δικηγορικός Σύλλογος όταν επιτρέπεται εναντίον Ελλήνων πολιτών να καταφέρεται οποιοδήποτε, οποτεδήποτε θέλει και για οποιοδήποτε λόγο επιλέγει, αυτό εμείς θα το παίρνουμε ως μπούμεραγκ, θα το στρέφουμε εναντίον του, διότι πρέπει με αυτρεπίστροφες ενέργειες να προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι, ξέρετε, προς τους τηλεθεατές δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Και πάρτε τις αποδείξεις. Μάλιστα. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα θα